Τα Αγγελιανά βρίσκονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρεθύμνου, με περίπου 800 κατοίκους. Γεωγραφικά είναι παιδινή και έφορη περιοχή της επαρχίας, η οποία παράγει λάδι, εσπεροειδή, οπωροκυπευτικά, ενώ παλιότερα παρήγαγε μεγάλες ποσότητες σταφίδας. Τα Αγγελιανά προϋπήρξαν τις τουρκοκρατίες και το όνομά τους θεωρείται ότι προήλθε από τον πρώτο οικιστή που λεγόταν Αγγελής, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν τόπος στάθμευσης αγγελιοφόρων. Στη κοινότητα των Αγγελιανών σήμερα βρίσκονται οι οικισμοί Σκλοπιανά, Χανοθιανά, Αλεξάνδρου και Δαλαβέλο. Οι άλλοτε χωριστοί οικισμοί Αγγελιανά Μετόχια έχουν πλέον ενωθεί, γιατί στο ενδιάμεσο χώρο βρίσκονται η εκκλησία, το σχολείο, το κοινοτικό κατάστημα, το συνεταιριστικό ελαιουργείο και ένα πλήθος νεοεργεθέντων κατοικιών. Η ανακάλυψη του τάφου ιστερομινωικής εποχής αποτελεί την επιβεβαίωση ότι στην περιφέρεια των Αγγελιανών υπήρχαν οικισμοί από την μινωική εποχή. Τον Μάιο του 1941 οι Αγγελιανοί μαζί με άλλους Μυλοποταμίτες πολέμησαν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές στην περιοχή του Λατζιμά. Η μάχη αυτή ήταν μέρος της μάχης της Κρήτης και οι Αγγελιανοί, θέλοντας να τιμήσουν όλους τους χωριανούς τους που έπεσαν για την πατρίδα, έστησαν το μνημείο που στη βάση του αναφέρονται οι πεσόντες όλων των πολέμων. Το μνημείο αυτό, που είναι αφιερωμένο στην ελευθερία, σήμερα κοσμεί ένα μέρος της κεντρικής πλατείας του χωριού των Αγγελιανών. Με βάση την αλληλοδιδακτική μέθοδο, ξεκίνησε το 1900 τη λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο Αγγελιανών, ενώ το 1926 έγινε διθέσιο. Το 1931 στεγάστηκε στο κτίριο που βρίσκεται σήμερα και το 1963 το σχολείο γίνεται τριθέσιο. Προτού αποκτήσει τη δική του στέγη, το στέγαζαν στα σπίτια τους διάφοροι Αγγελιανοί, ενώ στην περίοδο της Γερμανοκατοχής η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη έπαιξε το ρόλο της σχολικής αίθουσας. Το 1978, δηλαδή 3 χρόνια μετά την αποπεράτωση του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, που ήταν και το πρώτο χτίσμα της κεντρικής πλατείας των Αγγελιανών, ξεκίνησε να παίρνει τη σημερινή της μορφή. 2 χρόνια μετά και επί προεδρίας του Γεωργίου Δροσουλάκη, 1980, η πλατεία εγκαινιάστηκε. Στο χώρο της πλατείας υπάρχουν, εκτός από την Ευαγγελίστρια, το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, το Ιερό των Πεσόντων, το Συντριβάνι και άλλα χτίσματα.
ενώ δέντρα και φώτα κοσμούν τα ανισόπεδα μέρη της πλατείας. Οι κάτοικοι των Αγγελιανών συνεταιρίζονται και δημιουργούν ένα σύγχρονο για την εποχή του ηλαιοργείο. Εκεί όλοι οι ελαιοπαραγωγοί αλέθουν τον ελαιόκαρπο που λόγω του συνεταιρισμού τους εξασφαλίζει χαμηλό κόστος και πολύ καλή ποιότητα. Η ηλεκτρογεννήτρια του ελαιοργείου μπορούσε να παράγει περισσότερο ρεύμα από ό,τι το ελαιοργείο χρειαζόταν για να λειτουργήσει. Οι κάτοικοι των Αγγελιανών, συνεταιριστές, θέλοντας να αξιοποιήσουν αυτή την ενέργεια, αποφασίζουν και ηλεκτροδοτούν καταρχήν τους βασικούς δρόμους του χωριού τους. Και αμέσως μετά, δηλαδή στα τέλη του 1953, το ηλεκτρικό φως μπαίνει και στα σπίτια τους, με ένα καλώδιο και μία λάμπα, και ανάβει τα βράδια για λίγες ώρες, ενώ το κόστος λειτουργίας μοιράζεται ανάλογα. Αργότερα, η ΔΕΗ εξαγοράζει αυτό το μικρό ηλεκτρικό σταθμό και η ηλεκτροδότηση παίρνει άλλες διαστάσεις για όλο το χωριό. Στην περιοχή των Αγγελιανών υπάρχουν 3 πηγάδια, 2 από αυτά βρίσκονται στην περιοχή Πηγάιδα και ένα ακόμη στον οικισμό Μετόχια, και τα 3 έδιναν πόσιμο νερό. Πέρα από όλα αυτά, οι Αγγελιανοί με εθελοντική εργασία έφεραν με φυσική ροή από την πηγή του Αρκαδίου μέσω αγωγού νερό που ήταν αναγκαίο για τη σωστή ίδρυψη της περιοχής. Σήμερα το χωριό ιδρεύεται από 5 κοινοτικές γεωτρήσεις, ενώ ο αγωγός από το Αρκάδι έχει καταστραφεί. Επίσης, υπάρχουν 3 κοινόχρηστες βρύσες, μία στην πλατεία Κωνσταντίνου Καλούδη, μία στην κεντρική πλατεία του χωριού και μία ακόμα στον αυλόγυρο του σχολείου. Στις παλιές αποθήκες του ελεργικού συνεταιρισμού, η διοίκηση του συνεταιρισμού είχε εγκαταστήσει μηχανήματα κονσερβοποιίας. Στα μηχανήματα αυτά είχαν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι του χωριού, στα οποία και συσκεύαζαν ο καθένας μόνος του τα λαχανικά ή ό,τι άλλο χρειαζόταν τέτοιου είδους συσκευασία για λόγους καλύτερης συντήρησης και αποθήκευσης. Τις πρώτες ύλες, τα μεταλλικά κουτιά δηλαδή, τις προμηθεύονταν από το συνεταιρισμό. Το 1960 ιδρύθηκε ο πρώτος σύλλογος με το όνομα Σύλλογος Αγροτοπαίδων. Στην ουσία ήταν μια λέσχη αγροτών που έκτισε την υπάρχουσα αίθουσα του εκπολιτιστικού συλλόγου, την οποία χρησιμοποιούσε για αγροτικά σεμινάρια. Ο πρώτος εκπολιτιστικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1979. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δραστήριο σύλλογο που πραγματοποιεί ετήσιες χοροσπερίδες, τις απόκριες, τα Χριστούγεννα και το 15 Αύγουστο. Τα παιδιά του συλλόγου τα Χριστούγεννα ντυμένα ανάλογα ψάλουν τα κάλαντα σε όλο το χωριό. Να μ' αγαπάς δεν πρέπει, αυτά που θέλει η καρδιά η λογική δεν βλέπει. Αυτά που θέλει η καρδιά η λογική δεν βλέπει. Το 2002 ο εφημέριος του χωριού Μανώλης Πρωτογεράκης δημιούργησε ένα αιμοδοτικό σύλλογο που η Τράπεζα Αίματος διατίθεται για τις ανάγκες του χωριού.
κουραστείς. Αν κουραστείς το χέρι σου, άπλωσε στο φεγγάρι. Το 2005 τώρα δημιουργήθηκε από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο η Βιβλιοθήκη των Αγγελιανών, η οποία διαθέτει περίπου 2.000 βιβλία που ήρθαν στην κατοχή της από δωρεές κατοίκων του χωριού και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε δύο αίθουσες που έχει παραχωρήσει στα γραφεία του ο Ελαιοργυϊκός Συνεταιρισμός. Η μία από τις δύο αίθουσες είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ίντερνετ. Όλα τα έπιπλα της βιβλιοθήκης είναι δωρεά από τον Κωνσταντίνο το Παπαδάκη. Ποτέ να μην τελειώσει. Ποτέ να μην τελειώσει όμως τρόπος που μπορεί ο νους μου να μερώσει. Ο μόνος τρόπος που μπορεί. Παρά την ύπαρξη 6 εκκλησιών στα Αγγελιανά, ούτε το μέγεθός τους, αλλά ούτε και οι θέσεις τους μπορούσε να εξυπηρετήσει τις θρησκευτικές ανάγκες των Αγγελιανών και έτσι πολύ γρήγορα η ανέργεια σε μια μεγάλη εκκλησία έγινε ανάγκη. Με πρωτοβουλία του εφημέριου του χωριού Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ζαχαράκη εξασφαλίστηκε το οικόπεδο και μάλιστα σε θέση ιδανική για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Για την ανέργεια του ναού πρόσφεραν όλοι όχι μόνο χρηματικές συνδρομές αλλά και προσωπική εργασία με αποτέλεσμα σε 10 χρόνια 1965 έως 1975 ο Βυζαντινού ρυθμός ναός της Ευαγγελίστριας να είναι έτοιμος. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου είναι ιστεροβυζαντινής περίοδου και ενώ απέχει μόλις 1500 μέτρα από το χωριό, παραδόξως υπάγεται στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλη στον Παλί. Έχει 3 ευδιάκριτα μέρη, Άγιο Βήμα, Κύριος Ναός, Προναός. Το περίεργο είναι ότι ο Τρούλος αντί να βρίσκεται στον Κυρίος Ναό, βρίσκεται στο Προναό, κάτι που οφείλεται στο ότι ο ναός κτίστηκε σε δύο διαφορετικούς χρόνους, πρώτα ο Κύριος Ναός και μετά έγινε η προσθήκη του προναού με Τρούλο. Δίπλα από την εκκλησία υπήρχε ένας μικρός οικισμός, τα Αγιαντονίτικα. Δώσε μου νιώτη δεύτερη, δώσε μου νιώτη. Δώσε μου νιώτη δεύτερη. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι αφιερωμένος στον Ιωάννη τον Πρόδρομο και γιορτάζει σε 7 Ιανουαρίου. Στο εσωτερικό του υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο από το οποίο εκλάπησαν οι παλιές του εικόνες. Η μορφή της η εκκλησία πήρε το 1842 και απέχει μόλις 100 μέτρα από το παλαιό οικισμό των Αγγελιανών. Πριν το 1842 υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι που στον περίβολό του βρίσκονταν το χριστιανικό νεκροταφείο. Μέχρι το 1975 οι λειτουργίες γίνονταν εναλλάξ στον Άγιο Ιωάννη και στην Αγία Τριάδα. Σήμερα, μόνο την ημέρα της γιορτής του τελείται Θεία Λειτουργία, ενώ όλος ο περίβολός του έχει γίνει νεκροταφείο των Αγγελιανών. Σαγάπες γλέδια τσέχα, ρε στη ζήση να περάσω, τη ζήση να περάσω. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας είναι διαμάρτυρη με δύο κλήτη, αφιερωμένα το ένα στην Αγία Τριάδα και το άλλο στους τρεις ιεράρχες. Είναι χτισμένη πάνω από τα Σκλοπιανά, απέναντι από το μετόχι της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Στο πέτρινο κατόφλι της δικής πόρτας υπάρχει ανάγλυφη χρονολογία 1834, ενώ στο ανόφλι της Βορεινής η χρονολογία ανακαίνησης 1894. Και τραγουδό
μέσα Άι Γιάννης Ριγολόγος. Η εκκλησία κτίστηκε το 1983. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γιάννη το Ριγολόγο και οι Αγγελιανοί πανηγύριζαν στις 29 Αυγούστου με αυστηρή νηστεία. Θεωρείται ότι η μη νηστεία από κάποιον αυτή την ημέρα θα του προκαλούσε πυρετό με ρίγη. Οι Αγγελιανοί αλλά και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής θεωρούσαν θαυματουργό το ξύσμα από την πλάκα της Αγίας Τράπεζας, το οποίο και χρησιμοποιούσαν κατά της ελονοσίας. Το διέλυαν σε νερό και το έπιναν. Γύρω από τα μέσα, Άι Γιάννη είναι το νεκροταφείο των κατοίκων του Αλεξάνδρου και μερικών Αγγελιανών. Αφέντης Χριστός. Πρόκειται για ένα ξοκλήσι σε απόσταση 1500 μέτρων από το χωριό στο τοπονύμιο Σκάφη. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρα Χριστού και γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Σε μικρή απόσταση δυτικά της υπάρχει ένα πηγάδι γεμάτο με πέτρες. Διάφορα οικοδομικά υλικά σε κοντινό χώρο δημιουργούν την εντύπωση, σύμφωνα με το δάσκαλο Μάρκο Μαθιουδάκη, ότι υπήρχε οικισμός που πιθανόν εξαφανίστηκε από κάποια βαρβαρική επιδρομή. Ψάχνω να βρω το φάρμακο, να πιω να σου ξεχάσω. Όπα να πιω να σου ξεχάσω. Παναγιά Περδικοπούλα. Η παράδοση αναφέρει ότι το κακάρισμα μιας πέρδικας έφερε τα βήματα ενός κυνηγού σε ένα αβάτο και ενώ έψαχνε να βρει την πέρδικα βρήκε την εικόνα της Παναγιάς. Στη θέση εκείνη θεμελιώθηκε να χτιστεί η εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία και πριν ακόμα χτιστεί τη βάφτισαν Περδικοπούλα. Δύο φορές συγκεντρώθηκαν τα οικοδομικά υλικά αλλά και τις δύο φορές σοβαρά εμπόδια από πολέμους σταμάτησαν την ανέργεση. Οι οικισμοί τώρα, τα Σκλοπιανά, βρίσκονται κάτω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας και έχουν μόνο τρία σπίτια. Γύρω τους υπάρχουν ψηλές ελιές και το μόνο που ακούγονταν τις νύχτες ήταν το τραγούδι της Σκλόπας, από όπου πήραν και το όνομά τους. Άιτες εγώ την πόρτα της καρδιάς. Τα Χανοφιανά είναι χτισμένα πάνω στη συμβολή τριών χυμάρων και η παράδοση αναφέρει ότι ο πρώτος οικιστής ήταν Χανιώτης, από την καταγωγή του οποίου πήραν και το όνομά τους. Στην περίοδο της ακμής τους ζούσαν περίπου 10 οικογένειες. Ο οικισμός δημιουργήθηκε στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Αλεξάνδρου Χάνη. Ο πρώτος οικιστής από που πήρε και το όνομά του ήταν ο Αλέξανδρος Πολυχρονάκης. Η καταγωγή του ήταν από τα Βεργιανά Μαργαριτών και καθώς ήταν ιδιαίτερα διορατικός, μετέφερε το κατάστημά του, καφενείο Μπακάλικο, σε κωβικό σημείο, ανάμεσα σε 6 χωριά. Το επίμηκε σχήμα του σπιτιού, οι πέρικοι το είδαν σαν Χάνη και έτσι ονομάστηκε Χάνη Αλεξάνδρου. Στην πραγματικότητα όμως ποτέ δεν υπήρξε Χάνη. Δαλάμπελος, η παράδοση των Αγγελιανών, τον αναφέρει σαν τουρκοχώρη. Πριν την τουρκοκρατία όμως ήταν χριστιανικός οικισμός.
Οι Τούρκοι έφυγαν πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών, γιατί το συσσωρευμένο μίσος αιώνων που εκδηλώθηκε με εμπρισμούς και κλοπές τους ανάγκασε να πουλήσουν τις περιουσίες τους όσο και να φύγουν και το ρέθμα. Και κάνω ακόμη λάθη, μα κάνω ακόμη λάθη. Άιντες δε γέρο το ξεχνά κι αν είσαι, δε γέρο το ξεχνά κι αν είσαι. Δε γέρο το ξεχνά κι αν είσαι, απού κοπέλο μαθεί, απού κοπέλο μαθεί. Θωρώ τα εγώ τα λάθη μου, μα κάνω ακόμη λάθη, μα κάνω ακόμη λάθη. Μήνας μου πως θα μ' αρνηθείς, αμάν, αμάν.